Ναι, γιατί το λέω κάθε υπέρβαση και με χιούμορ για να δω το στίγμα σας. Ναι, αλλά για να δω τι θέλετε χιούμορ, να πείτε στον κόσμο ακριβώς. Πίσω από το χιούμορ υπήρχε μια πολύ σκληρή κατηγορία. Το να μιλάει κανένας για ανθρώπους σαν τον κύριο Λαφαζάνη για να τους λέει βραχμιστές ή βραχμοαριστερά είναι φτηνό. Είναι φτηνό διότι ακόμα και στην εποχή που ήμασταν στην Δραχμή, κάποιοι εδώ γύρω ήμασταν, κάπου παλεύαμε με κάποιους στόχους κτλ. Πάση περιπτώσει, αυτά είναι δευτερεύοντα. Το κεντρικό νομίζω ότι είναι το σημείο που άρχισε η συζήτηση και προηγούμενα. Είναι ότι έχουμε μια συμφωνία και ένα καινούριο μνημόνιο το οποίο δημιουργεί μια προοπτική κοινωνικής καταστροφής. Πραγματικά κοινωνικής καταστροφής. Είναι η συνέχεια της λιτότητας. Είναι η συνέχεια των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, αλλά κυρίως είναι οι ιδιωτικοποίησεις, αλλά κυρίως είναι κάποιες κυριολεκτικά βάρβαρες αντιμεταρρυθμίσεις. Μου έκανε εντύπωση που η κυρία Καφαντάρη ακούμπησε το ασφαλιστικό. Νομίζω ότι θα είναι το θέμα που θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα. Είναι το Οκτωβρίο αυτό, έτσι. Έχει αρχίσει ήδη. Και άρα η κατεύθυνση των αλλαγών έχει φανεί ήδη. Μια εβδομάδα μετά την κρίση που ξέσπασε το ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε μια απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία είναι απόφαση αγριανθρωπισμού κυριολεκτικά. Μειώσαμε τις αναπηρικές συντάξεις. Οι αναπηρικές συντάξεις, για όσους ξέρουν, είναι σε μεγάλο βαθμό αφορούν ανθρώπους που σακατευθήκαν στη δουλειά, στα εργατικά ατυχήματα. Και τους μειώσαμε τη σύνταξη. Με σημαντικό ποσό. Μιλάμε για καινούργιες συντάξεις, κυρία Νταμονέλο. Ένα. Δεν το ξέρω εγώ. Έτσι, αυτό αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα και μην λέμε ότι αρχίσαμε και μειώσαμε. Για πείτε, κύριε Νταμονέλο, δεν το ξέρω αυτό το σημείο, αλλά υπάρχει. Αγριανθρωπισμός. Έτσι. Και η κατεύθυνση είναι συνολική. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος δεν αφορά πλέον τις επικουρικές, αφορά και τις κύριες. Δεν εφαρμόστηκε. Θα έχετε να παρουσιάσετε. Και γι' αυτό δεν τα λέτε πριν τις εκλογές. Θα έχετε να παρουσιάσετε μια αντιμεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, η οποία κάθε φορά που ανοίγει το καπάκι και φαίνεται μια όψη του τι έρχεται, εγώ λέω ως παλιός εργατικός συντάκτης είμαι πανικόβλητος. Ο κύριος Ρομπόλης, που δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας για εξτρεμισμό και ξέρει καλά το ασφαλιστικό, το ξέρει, βέβαια. Μίλησε για ένα σύστημα που υπήρξε μόνο σε δύο περιοχές του κόσμου. Η μία είναι στη Χιλή του Πινοσέτ, η άλλη είναι στις Βαλτικές χώρες. Μετά την κατάρρευση του λεγόμενου. Προτάσεις λύσεις, κύριε Νταμονέλο. Προτάσεις λύσεις. Αυτό θέλω να ακούσουμε. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή η συμφωνία να έχει τριετή διάρκεια. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό που θα βγει από αυτές τις εκλογές να αντέξει. Θα συγκρουστεί με τον κόσμο και θα έχει. Αυτή η πολιτική πρόβλεψη, εγώ θα ήθελα να πολιτική πρόβλεψη και συνδέεται με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που έχουμε. Για μένα είναι εντυπωσιακή η πολιτική συζήτηση δημόσια ήδη. Δηλαδή προτείνονται μοντέλα συμμαχιών, τα οποία στην πολιτική ιστορία μέχρι τώρα θα ήταν ακατανόητα, παραβιάζουν ευθέως αποφάσεις κομμάτων, ευθέως συνεδριακές και τέτοιου είδους. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι στο βάθος αυτής της ιστορίας είναι ο μεγάλος συνασπισμός. Απέναντι σε αυτό το πράγμα δημιουργείται ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Το τεράστιο πολιτικό κενό θα καλυφθεί από διαδικασία που θα έχει κέντρο το από τα κάτω, την κίνηση του κόσμου, την αντίσταση του κόσμου, τα πράγματα που είδαμε σε προηγούμενες εποχές. Τι του προτείνετε, το 10-13. Τι προτείνετε σε αυτό το του κόσμο. Προτείνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί πολιτικά, όπως έκανε και το 10-13 με το πολιτικό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ, και να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Να ανατρέψει το μνημόνιο 3 μαζί με τα προηγούμενα μνημόνια, ανοίγοντας το δρόμο για μια συνολικότερη ανατροπή της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού. Θα επανέλθουμε και για δεύτερη τοποθέτησή σας. Υπάρχει κάποιο σχηματισμός που μπορεί να είναι κοντά σας, ούτως ώστε να ισχυροποιηθεί το αντιμνημονιακό μέτωπο το οποίο πρεσβεύεται? Πρώτο σημείο της απάντησής μου, να μετρηθώ λίγο για με τον μπλοκάκι της κυρίας Δέτα. Απάντηση θέλω, έστω και στο παραπέντε, έστω και στο και πέντε. Στη λαϊκή ενότητα συμμετέχει η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχει ένα τμήμα που προέρχεται από το χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και ένα τμήμα ανένταχτων αγωνιστών που ξεκινάνε με αφετηρία το δημοψήφισμα του όχι. Εγώ θα μιλήσω λίγο, επειδή θέλω να αναφερθώ στην εμπειρία μου,
από τη σκοπιά αυτών που ήμασταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το 10 ισχυριζόμασταν ότι πρέπει να ανατρέψουμε τη μνημονιακή πολιτική, ακόμα και με κόστος να συγκρουστούμε με το ευρώ. Αυτό σήμαινε τότε το σύνθημα «Καμιά θυσία για το ευρώ», αν το θυμάται κανένας. Μετά από αυτά τα χρόνια και ιδίως με την εμπειρία του εξαμήνου και της διαπραγμάτευσης, για την οποία υπήρξαν κάποιες προβλέψεις και κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες σήμερα έχουν ταφεί μετεπένων, λέμε καθαρά ότι δεν αρκεί αυτό που λέγαμε τότε. Αλλά χρειάζεται να συνδυάσουμε την πάλη ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στη λιτότητα, με τη σύγκρουση με την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Αυτό ξέρω τι σηκώνει αμέσως. Και γι' αυτό αναφέρθηκα στην εμπειρία. Το 10, όσοι λέγαμε αυτά, αντιμετωπίζαμε μια φοβερή πίεση που έλεγε ότι αν βγούμε από το Ευρώ, πιθανόν θα έχουμε 15% μείωση του ΑΕΠ από την κρίση που θα προκληθεί. Πιθανόν να έχουμε έκρηξη της ανεργίας που μπορεί να φτάσει και στο 12 και στο 15. Ενδεχομένως, δεν το έχω. Ναι. Με τα δύο μνημόνια έχουμε ένα αποτέλεσμα. 30% μείωση του ΑΕΠ. Δεν έχει ξαναγίνει σε ειρηνική περίοδο. 30-40% μείωση του εισοδήματος και 30% πραγματική ανεργία. Τουλάχιστον. Αυτό είναι η συντριβή μιας πολιτικής. Ωραία. Και η άλλη πολιτική, τώρα, θα μου πείτε. Σας ρώτησα για την πρόταση αμέσως, και προηγουμένως και δεν καλύφθηκα. Τώρα μιλάμε συναδελφικά. Έτσι. Άρα, συναδελφικά σας λέω ότι όποιος μιλάει για συνέχεια αυτής της πολιτικής με ένα τρίτο μνημόνιο, να ξέρει ότι στο τέλος της τριετίας που είπε και ο κ. Καναλίδης, θα προσθέσει πάνω σε αυτές τις καταστροφές. Αναζητείτε λοιπόν διέξοδος από αυτό. Αλλά τι λέμε εμείς τώρα. Υπάρχει αυθόρμητη εξελικτική διέξοδος από αυτό, αυτά που είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης, τα οποία τα έχω ξανακούσει σε όλη την εξαετία. Ανάπτυξη, επενδύσεις, δουλειές, έξοδος. Τζίρο στην οικονομία και μπας περιπτώσει. Με συγχωρείτε, αλλά σε σχέση με την εμπειρία που έχουμε είναι κολοκύθια με τη ρίγανη. Οπα. Επί 6 χρόνια λέμε να μειώσουμε τους μισθούς για να μειωθεί η ανεργία, και αυτό που σημαίνει να αυξάνεται η ανεργία. Ξαναρχόμαστε στα βασικά που έλεγε το εργατικό συνδικαλιστικό. Στο μοντέλο θέλω να μου πείτε. Το δικό Άρα, σας μοντέλο. Επειδή δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο, δεν υπάρχει αυτό. Όποιος έχει την αυταπάτη ότι θα συμβεί αυτό, ας συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι για να κατεβάσει το 30% της ανεργίας σε ανεκτά κοινωνικά επίπεδα, στην ανεργία τριβής, θα χρειαστεί 30-60 χρόνια. Άρα, μπορεί να μας αρκέσει αυτό. Άρα, και επιτρέψτε μου, υπάρχει άλλη μια παράμετρος. Πείτε τι, το χρέος. Εγώ να ακούσω και να πω. Όλα αυτά γίνανε, στο όνομα του χρέους και όλα αυτά οδηγήσανε σε ένα χρέος πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και άρα ένα νέο κύκλο της καταστροφής. Είναι απαραίτητο να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Πάση θυσία. Συνήθως, όταν μιλάνε για θυσίες σε τέτοιες συζητήσεις, μιλάνε για θυσίες των αλωνών. Γιατί δεν πρέπει να κρύψουμε ότι μέσα σε αυτήν την περίοδο υπάρχει τμήμα της κοινωνίας το οποίο βελτίωσε τη θέση του πάνω στη συντριβή των πολλών. Άρα πρέπει να βγούμε από το μνημόνιο πάση θυσία, πρέπει να βγούμε από τη λιτότητα πάση θυσία και από το νόμισμα ενδεχομένως. Πρέπει αυτό να συγκρουστούμε, και αυτό μας το αποδείξαν οι ίδιοι δανειστές, με την Ευρωζώνη και τα όρια αντοχής του ευρώ, και αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε να το κάνουμε σε συνθήκες που πήγε, θα είναι εφικτή μια σοσιαλιστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε τώρα σε μια σύγκριση, κλείσαν τις τράπεζες την άλλη μέρα, έτσι. Τελείως ειλικρινά, για να απαντάω στην αρχική σας ερώτηση, την λέω μας, δεν υπάρχουν πολιτικές συμμαχίες που να μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή με κανένα από τα κόμματα που υποστηρίζουν ή ανέχονται το μνημόνιο. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε πολιτικές συμμαχίες μέσα στην αριστερά και κυρίως με το μάτι στο εργατικό κίνημα και τα κοινωνικά κινήματα, γιατί ο κόσμος μας θα καλεστεί να αντιμετωπίσει μια καταστροφή. Και να τελειώσω με μια φράση που δεν είναι του δικού μας κόσμου. Είναι του Κέινς, που θα έπρεπε να είναι θεωρητική αναφορά όλων των άλλων κομμάτων. Σε τέτοιες περιόδους βαθιάς κρίσης προειδοποιούσε με το ότι όποιος αποκλείει τη μεταρρύθμιση, καλεί στο τραπέζι την επανάσταση. Άρα, επειδή το κάνατε έτσι λίγο λογοπαίγνιο προηγούμενα, προσέξτε, η αστάθεια στην οποία έχουμε μπει είναι κορυφαία. Κορυφαία. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Μετά το σπάσιμο της φούσκας του νεοφιλελευθερισμού, για κάθε σοβαρό άνθρωπο είναι φανερό ότι η εθνικοποίηση των τραπεζών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όποια λύση.
Δεν καταρρεύσαν οι τράπεζες με τα capital control, ούτε capital έγινε ούτε control. Οι τράπεζες κάναν τη διαφυγή των capital χωρίς control στο εξωτερικό, επί μακρόχρονικό διάστημα. Χρέος. Αυτά που ακούω για την απομείωση, ξέρετε, δεν είναι κατά ανάγκη θετική λύση το να το στείλουμε σε μακρόχρονικό διάστημα. Δηλαδή, υποθέτω ότι μια κατσίκα, αν της πεις ότι θα την αρμέγεις με ηπιότερο ρυθμό, αλλά για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, για 50-70 χρόνια, δεν είναι σίγουρο ότι θα συμφωνήσει. Χωρίς διαγραφή χρέους και χωρίς τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, δεν υπάρχει βιωσιμότητα για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Και τρίτο, φορολόγηση του κεφαλαίου. Ξέρετε, είναι αστείο αυτά που ακούω για τα ποσοστά. Μπορεί να απαντήσει κανένα στα σοβαρά, κοιτάζοντας τον κόσμο, το πραγματικό ποσοστό φορολόγηση του κεφαλαίου ποιο είναι στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν πρέπει να παρεμβαίνω τώρα, αλλά θα φύγει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τέτοιου είδους ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί στην ιστορία του καπιταλισμού και με μεταρρυθμιστικό τρόπο, όχι κατά ανάγκη με επανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Δρέτα. Τελευταία μου φράση. Ναι, καλή μου. Διεκδικώντας αυτές τις μεταρρυθμίσεις, προετοιμάζουμε τον κόσμο και τις πολιτικές δυνάμεις για συνολικότερη σοσιαλιστική λύση.